ότι έχουμε αστέρι μουσικό επιμελητή. Του λες, θα μιλήσουμε για το Star Academy, για πότε έχει εκτοξεύσει την Άννα Βύση, ούτε που φαντάζεστε. Λοιπόν, 10.30 ώρα, Πέτρος Κουσουλός πάντα στην παρέα μας. Σε ελάχιστα λεπτά θα ανοίξουμε το φάκελο με τις νέες εξελίξεις στο θέμα του Παντελή Παντελίδη. Προηγουμένως όμως να σας θυμίσουμε ότι έρχεται σε πολύ λίγες εβδομάδες το Star Academy μέσα από τη συχνότητα του Epsilon. Δεν έχει καμία σχέση με τα talent shows που έχετε δει ή που βλέπετε αυτή την εποχή, γιατί είναι ένα talent show το οποίο θα αναδείξει όχι μόνο τις φωνές των ανθρώπων που θα δηλώσουν συμμετοχή, αλλά και τους χαρακτήρες τους. Δεδομένου ότι θα τους παρακολουθείτε τους ανθρώπους αυτούς κάθε βράδυ, πώς ζουν, πώς συναναστρέφονται με τους συνανθρώπους τους μέσα στο σπίτι το οποίο θα μένουν. Όπου είχαμε καιρό να το ζήσουμε αυτό, ε! Έχετε να το ζήσετε ακριβώς 10 χρόνια. Πότε ήταν το Dream Show? Το 2006. Το Fame Story. Το Dream Show. Με κλεισμό. Και το Dream Show ήταν με κλεισμό. Το Dream Show είχε κλεισμό, γι' αυτό σου λέω, ναι. Το Star Academy, λοιπόν, θα έχει 16 ανθρώπους οι οποίοι θα ζουν στο ίδιο σπίτι, θα μαθαίνουν υποκριτική, τραγούδι, φωνητική, χορό, τα πάντα όλα. Θα ζουν μαζί, θα τρώνε μαζί, θα ξυπνάνε μαζί, θα σπουδάζουν μαζί και κάθε βράδυ Δευτέρας, νομίζω, θα διαγωνίζονται μπροστά στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα, οι οποίοι θα τους κρίνουν, και σε δύο ακόμα άτομα τα οποία... Μπορούμε να τα αποκαλύψουμε. Δεν θα τα αποκαλύψουμε ακόμα, γιατί νομίζω ότι το ένα από, μάλλον, από τα άτομα αυτά θα αλλάζει κάθε εβδομάδα, θα είναι και ένας κριτής έκπληξη. Δείτε το τρέιλερ και να σας πούμε κιόλας ότι αύριο ξεκινούν οι οντισιόν στο κέντρο, στο χώρο... Όνειρον, στο πολυχώρο Όνειρον, στο Περιστέρι. Όνειρον, στο Όνειρον, λέγεται Όνειρον. Όνειρον. Οπότε 16 με 22 Ιανουαρίου, παιδιά, είναι το πρώτο. 16 με 22 κύμα. Ιανουαρίου. Βλέπετε το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, αν πιστεύετε ότι έχετε ωραία φωνή. Αν πιστεύετε ότι θέλετε να ξεχωρίσετε, να σας μάθει όλη η Ελλάδα, ιδού η ευκαιρία. 211-188-55-31. Παρακαλώ, play the video. Ένα νέο μοναδικό τηλεοπτικό σοου έρχεται για να κάνει τη διαφορά στους δέκτες σας. Ο λόγος για το Star Academy που θα προβάλλεται από τη συχνότητα του Epsilon. Το Star Academy δεν θα είναι απλά άλλο ένα talent show, ούτε απλά ένα reality show. Είναι η Μουσική Ακαδημία, το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς. Πρόκειται για ένα Ολλανδικό project από την εταιρεία Endemol που κάνει τεράστια επιτυχία σε όποια χώρα και αν προβάλλεται, κερδίζοντας τις εντυπώσεις τόσο των συμμετεχόντων όσο και των τηλεθεατών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει εδώ και χρόνια με αυτό το project ο Έλληνας παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας στη Γαλλία. Alice la Belle, sur une chanson de Marilyn Monroe dans un instant. Οι 16 άνθρωποι που αγαπούν τη μουσική και θα επιλεγούν μετά από οντισιόν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν 16 μοναδικές εβδομάδες ως σπουδαστές του Star Academy. Κατά τη διαδικασία των ακροάσεων θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στο ταλέντο τους όσο και στον δυναμισμό του χαρακτήρα τους. Χαρακτηριστικά που θα κάνουν ακόμα πιο ακαταμάχητα τα καθημερινά επεισόδια του Star Academy. Όλοι τους θα ζουν σε μια πολυτελή βίλα και παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν φωνητική, υποκριτική, χορό, styling, ηχογράφηση, καθώς και επιπλέον μαθήματα σε εβδομαδιαία σεμινάρια από σπουδαίους επαγγελματίες της μουσικής και όχι μόνο βιομηχανίας. Όλο το διάστημα της παραμονής των σπουδαστών στο σπίτι και στην σχολή του Star Academy, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξή τους μέσω των καθημερινών ωραίων εκπομπών, καθώς και το αποκορύφωμα αυτής στα live show. Κριτές των σπουδαστών στα τετράωρα live θα είναι οι σπουδαίοι στο είδος τους Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Panic Records Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και ένας κριτής έκπληξη κάθε εβδομάδα.
Το ποιος θα αποχωρεί μετά από κάθε ζωντανό σοου, συνεπώς και ποιος θα είναι ο τελικός νικητής, με έπαθλο ένα συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, θα είναι απόφαση του κοινού, που θα κρίνει τόσο την επίδοση, όσο και τον χαρακτήρα του κάθε σπουδαστή, αφού οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και να κρίνουν τα πάντα. Στις καθημερινές εκπομπές, οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τη ζωή των σπουδαστών μέσα στο σπίτι, αλλά και μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο κέντρο εκπαίδευσης, το Star Academy, όπου υπό το βλέμμα της κάμερας θα λάβουν εντατική εκπαίδευση από μια ομάδα επαγγελματιών, ώστε να καταφέρουν να αναδειχθούν σε σπουδαίους τραγουδιστές. Άνθρωπος κλειδί θα είναι ο διευθυντής της σχολής, που θα παίξει βασικό ρόλο σε πολλά από όσα πρόκειται να συμβούν εντός του σπιτιού και της Ακαδημίας. Για να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφτείτε τη σελίδα www.epsilontv.gr/Star Academy ή καλέστε στο 211-188-5531. Πέρα όμως από το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πρόκειται για μια μεγάλη και πολυτελή παραγωγή που θα απολαύσουν οι τηλεθεατές όσο καμία άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι θα προσφέρει και πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια νέα τηλεοπτική εμπειρία για το πρώτο Star Academy της Ελλάδας. Μείνετε συντονισμένοι μόνο στο Epsilon. Μάλιστα, το Star Academy λοιπόν έρχεται στο Epsilon. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλλας, Γιώργος Αθρενάκος, αφού το είπε το τρέλερ, μπορώ να το πω κι εγώ. Ναι. Ο διευθυντής της Panic Records, η οποία θα κάνει και το δισκογραφικό συμβόλαιο του νικητή. Έτσι, λοιπόν, έρχεται. Να μην τρώνε και πολύ μέσα, γιατί θα βλέπει Βύση που θα τρώνε. Και να μην κάνει μια δίαιτα. Ας τα παιδιά να φάνε όσο θέλουν. Επειδή η Άννα τρέφεται με ρίζες, αγριόχορτα και άγριο μέλι, πρέπει και τα παιδιά να πεινάσουν. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, όλα αυτά. Δηλώστε συμμετοχή, αν θέλετε κι εσείς ένα το δικό σας αστεράκι να λάμψει και να γίνετε γνωστοί σε όλη την Ελλάδα.